νέα συμφωνία θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, είπε ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο ομιλίας του στην κεντρική πλατεία της Δράμας. Ο κ. Κουτσούμπας, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, επεσήμανε ότι το ΣΥΡΙΑΛ Νέα Δόση Νέα Μέτρα, Νέα Συμφωνία και Νέο Μνημόνιο, που είδαμε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, παίζεται σε επανάληψη με νέους πρωταγωνιστές και καινούριο περιτύλιγμα. Νέα κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες, η ίδια αντιλαϊκή πολιτική με αριστερό περιτύλιγμα και ο κατήφορος δεν έχει τέλος, αφού νέα μέτρα θα προσθεθούν στα παλιά, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Κουτσούμπας. Αυτές τις μέρες η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταλήγει, όπως όλα δείχνουν με τους εταίρους της, τις τελευταίες λεπτομέρειες για νέα μέτρα, τις μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύουν τη νέα συμφωνία πακέτο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια συμφωνία δηλαδή από χέρι αντιλαϊκή. Το διαφημιστικό σλόγγαν της κυβέρνησης για το τέλος της λιτότητας δεν αφορά το λαό, αλλά το κεφάλαιο. Γι' αυτό και τελευταία αναπαράγουν αυτά τα περί ήπιας λιτότητας για το λαό, για να προετοιμάσουν το έδαφος για νέα αντιλαϊκά μέτρα. Παράλληλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξέφρασε την εκτίμηση ότι στη νέα συμφωνία δεν χωρούν η επαναφορά του κατώτατου μισθού, των συλλογικών συμβάσεων και της 13ης σύνταξης, αλλά ούτε και η κατάργηση του εμφύα. Χωρούν όμως νέοι άδικοι φόροι. Όσον αφορά τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, σημείωσε ότι έγιναν πράσινο φως σε νέα αντιλαϊκά μέτρα και παρατήρησε ότι είναι ντροπή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες να παρουσιάζει τη νέα συμφωνία ως αποτέλεσμα της λαϊκής εντολής ή να προσπαθεί να εκβιάσει τη στήριξη του λαού με δημοψήφισμα. Νέοι φόροι, άδικοι φόροι, όπως ο ενιαίος ΦΠΑ που θα πάρει αμπάριζα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, χωρούν ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικών υποδομών της χώρας, όπως τα λιμάνια, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, μέσω του λεγόμενου εσωτερικού δανεισμού, έβαλε χέρι στα λεφτά του λαού, όπως είναι τα λεφτά του ΑΕΔ, τα λεφτά των αποζημιώσεων των αγροτών, τα χρήματα των δήμων που είναι λεφτά για να κρατηθεί όρθιο ό,τι έχει απομείνει από κοινωνικές υπηρεσίες. Προετοιμάζει το νέο βήμα για τη νέα ληστεία των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι με το χρηματιστήριο, με το PSI.